Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, αφότεροι, κύριοι βουλευτές και κύριες βουλεύτριες, αγαπητές φίλες από τα κινήματα, από οργανώσεις γυναικείες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη τιμή και η χαρά μας, παραμονές της φετινής ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοέμβρη, να βρισκόμαστε στη διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι χαράσουμε μια σπουδαία γραμμή στην ιστορία μας, συνεχίζοντας την τροχιά των αγώνων που έδωσε το φεμινιστικό και γυναικείο κίνημα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Διότι η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας εγγυάται την ισότιμη προστασία όλων ανεξαιρέτως των γυναικών και προασπίζεται το δικαίωμά τους σε μέτρα προστασίας, υποστήριξης και αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, γυναίκες ανεξάρτητα από την καταγωγή, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, την ταυτότητα φύλου ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, θα μπορούν πια και με βάση νόμου να λαμβάνουν ένα άρτιο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας στην υγεία, την κατοικία, την εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική, νομική και δικαστική υποστήριξη. Η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως νόμος του κράτους σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή θήκη που αναγνωρίζει και ορίζει ξεκάθαρα την έμφυλη βία. Την ίδια στιγμή ικανοποιεί το διαχρονικό αίτημα για την ύπαρξη ενός νόμου οι διατάξεις του οποίου θα καλύπτουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών σε όποιον τομέα της καθημερινότητάς μας και αν εμφανίζεται. Η Σύμβαση αποτελεί το πρώτο νομικό δεσμευτικό κείμενο το οποίο ορίζει τις μορφές που προσλαμβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την προστασία των θυμάτων καθώς και την πάυση της ατιμωρησίας. Επίσης προβλέπει τη σύσταση διεθνούς ομάδας εμπειρογνώμων που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, τη λεγόμενη Γκρέβιο. Φίλες και φίλοι, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου στη μακρόχρονη και σταθερή προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξασφαλίσει το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών του. Είναι επίσης απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ίδια αυτή η σύμβαση να είναι μια σύμβαση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών αλλά και η ανάπτυξη διοικητικών πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της βίας να απολαμβάνουν ίσης προστασία σε όλα τα κράτη του Συμβουλίου. Οι ρυθμίσεις της εκκινούν από την παραδοχή ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών που απομειώνουν την κοινωνική παράσταση των θυμάτων, θίγουν την προσωπικότητά τους και συχνά επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες, ακόμα και το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο, παρότι τα κράτη-μέλη προωθούνται να λάβουν μέτρα προστασίας όλων των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, οι δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή αφορούν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες. Επίσης, δεν πρέπει να μεληθεί το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη που υπογράφουν τη Σύμβαση ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις προβλέψεις της και στην περίπτωση που θύμα της βίας είναι άνδρας ή αγόρι. Πρόκειται για μια σημαντική πρόβλεψη, δεδομένου ότι κοινωνικές δομές και πρακτικές πλαισιώνουν την καταστατική κατάσταση υποτέλειας των γυναικών, ωστόσο σχέσεις εξουσίας αναπτύσσονται και σε βάρος των ανδρών, συνήθως των παιδιών και εφήβων. Αναμένουμε λοιπόν ότι η κύρωση της Σύμβασης θα ενισχύσει ερμηνευτικά και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει την πραγμάτωση της αρχής της ισότητας και μπορεί να συμβάλλει στη χειραφέτηση των κοινωνικών υποκειμενικών ανεξαρτήτως φύλου. Κυρίες και κύριοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συμβολή της Γενικής Γραμματείας στη σημερινή αυτή κατάκτηση υπήρξε σπουδαία, ώστε να μπορούμε να μετέχουμε ως πραγματική αρρωγή του σημερινού αποτελέσματος, διότι σε αυτό αναγνωρίζουμε τους καρπούς της επίμονης προσπάθειάς μας και τον αντικαταπτυρισμό του διοικητικού μας έργου. Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζω ότι στη Γενική Γραμματεία συγκροτήσαμε και λειτουργήσε ομάδα διοίκησης έργου
25 μελών, με συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων και Φορέων και αποστολή των εντοπισμών των σημείων διάστασης μεταξύ εσωτερικού δικαίου και σύμβασης και πρότασης σχετικού εφαρμοστικού νόμου. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω και τα 25 αυτά άτομα της ομάδας έργου, πολλά από τα οποία είναι σήμερα κοντά μας και τα ευχαριστώ για την παρουσία τους, όπως επίσης για την δουλειά που κάναμε στην Γραμματεία το προηγούμενο διάστημα. Η ομάδα συγκροτήθηκε 24/9 του 2015. Πρόεδρος ήταν η Φιγένεια Καμψίδου, η Ανδριοπούλου η Σοφία, δικηγόρος και ως μέλος, ο Ανδρουλάκης Ιωάννης, λέκτορας ποινικού δικαίου νομικής Αθηνών, η Αντινοπούλου Βασιλική, καθηγήτρια κλιματολογίας Παντίου, η Βερβερίδου Μαρία, εμπειρογνώμονα σύμβουλος στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή κατά πολέμηση εμπορίας ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, η Γκασούκα η Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Δρούγα η Κατερίνη, ψυχολόγος τέλεχος του ΚΕΘΗ, ως μέλος κι αυτή, ο Ζέης Θεόδωρος, δικηγόρος συνεργάτης Άρτσης, η Θεοδωράτου Εκατερίνη, δικηγόρος, ο Θεοδόρου Βασίλης, ψυχολόγος επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Ιωαννίδου Ευθυμία, δικηγόρος εθνικός εμπειρογνώμονας για την καταπολέμηση της βίας στο παρατηρητήριο του ελληνικού, του ΕΛΓΟΥ, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς είναι. Το ελληνικό, το ευρωπαϊκό λόμπι, γυναικών, όπου θα με δίνεις εσύ το τέλος. Λοιπόν, η Καραγιανοπούλου η Χαρά, λέκτορας πολιτικών συστημάτων και διπλωματίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Πάντιο Πανεπιστήμιο, η Κασνακούδη Σωτηρία, προϊσταμένη τμήματος αδειών διαμονής της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Καστανάς Ηλίας, νομικός, στην Ειδική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, η Κατσιβαρδάκου Θεοδώρα, η Διευθύντρια στην αντίστοιχη στο αντίστοιχο τμήμα, στην αντίστοιχη Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η Μιλιώνη Φωτεινή, διδάκτορ νομικής, επιστημονική συνεργάτης νομικής Αθηνών, ο Μοσκόφ Ηρακλής, εθνικός εισηγητής κατά πολέμης εμπορίας ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, η Μουσταφά Ουφούκ, δικηγόρος ως μέλος και αυτή, η Σαμαρτζοπούλου Χριστοδούλου Αθηνά Μαρία, δικηγόρος, Σπαθανά Ελένη, νομικός σύμβουλος στην αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Σπηλιωτοπούλου Σοφία, δικηγόρος μέλος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο Φλόρος Ιωάννης, δικηγόρος, η Χατζημιχάλαρο Ελισάβετ, εμπειρογνώμονας πρεσβευτής σύμβουλος στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών του Υπουργείου Εξωτερικών, η Χατζίνα Μυρτό, νομικός, εγκληματολόγος, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Και τελευταίος, ο Χαραλάμπου Ευστράτιος, κοινωνιολόγος, προϊστάμενος τμήματος αγωγής υγείας και πρόληψης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας. Η ομάδα λοιπόν αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαμόρφωσε τις προτάσεις της σε πόρισμα, το οποίο εγώ προσωπικά κατέθεσα στις 21/12/16 στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε με συμμετοχή των στελεχών της Γενικής Γραμματείας η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την κύρωση και εφαρμογή της ανωτέρου διεθνούς σύμβασης. Με μεγάλη χαρά όλων μας, στις 17/11, μόλις προχτές, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για αυτή μας την επιτυχία. Πρόκειται για μια επιτυχία που ανήκει στην κυβέρνηση της αριστεράς και χρειάστηκε μεγάλος κόπος για να φτάσουμε ως εδώ, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υπεγράφεται από τη χώρα μας στις 15/5 του 2011. Έκτοτε υπήρχε μια κυβερνητική κοιλιά στην επικύρωση της Σύμβασης, ωστόσο καμία κοιλιά δεν έγινε από το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο πάντοτε μέχρι και την μέρα που αναλάβαμε, μέχρι και σήμερα, διεκδικεί την κύρωση αυτής της Σύμβασης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν αναπτύξουμε οποιαδήποτε άλλη σκέψη, είναι αναγκαίο να εκκινήσουμε από την παραδοχή ότι η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεί έμφυλη διάκριση βάση φύλου. Αυτόματα λοιπόν η διάσταση του φαινομένου και η σοβαρότητα της κατάστασης
επιβάλλει μεγαλύτερη δυνατή προσήλωση εκ μέρους όλων μας. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όρους έμφυλης αλλά και κοινωνικής ισότητας στο γενικότερο πλαίσιο του αγώνα μας για την ανασυγκρότηση των κακών σκημένων του παρελθόντος. Διότι είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τις βαρύτατες συνέπειες της βίας τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία των γυναικών που την υφίστανται. Επιπλέον, σε οικογενειακό περιβάλλον όπου ασκείται λεκτική, ψυχολογική ή και σωματική βία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει απήχηση στην ψυχοσύνθεση, την ποιότητα ανατροφής και την ανάπτυξη των παιδιών. Η ενδοοικογενειακή βία πάλι αποτελεί φαινόμενο που υπερβαίνει τις κοινωνικές, οικονομικές και μορφωτικές διακρίσεις και εκδηλώνεται με πολλαπλές μορφές. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται καθημερινά ότι η ενδοοικογενειακή και συντροφική βία αποτελεί μια κυρίαρχη μορφή βίας, γεγονός που αναπαράγει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις περί ανισότητας των φύλων. Η Γενική Γραμματεία, παράλληλα με το έργο της υπέρ της εξισορρόπησης των σχέσεων φύλου, σε όποιο πεδίο και αν παρουσιάζουν ανισότητες, αναπτύσσει μια σταθερή και διαρκώς εξελισσόμενη δράση, προκειμένου να δώσει τέλος στο ειδεχτές φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπό την εποπτεία της, λειτουργεί το συνεκτικό δίκτυο δομών στήριξης των γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν βία, το οποίο αποτελείται, το είπαν και προηγουμένως, αλλά καλό είναι να το λέμε, γιατί δυστυχώς αυτές τις δομές δεν τις ξέρουν οι γυναίκες και γενικότερα δεν τις ξέρει ο κόσμος ότι να κάνουν και χρήση αυτών των δομών. Είναι λοιπόν 24ωρη γραμμή SOS 15900, τα 39 συμβουλευτικά κέντρα και οι 19 ξενώνες φιλοξενίες γυναικών θυμάτων ή δυνάμει θυμάτων βίας σε πανελλήνια κλίμακα. Από πλευράς μας, παρά τις μεγάλες αντικσότητες της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας του ολοκληρωμένου δικτύου δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, χωρίς να κλείσει καμία δομή. Ανοίξαμε τις δομές μας σε γυναίκες πρόσφυγες, θύματα ή ενδυνάμει θύματα κακοποίησης. Ήδη γυναίκες πρόσφυγες φιλοξενούνται σε κάποιους από τους ξενώνες μας. Εμπλουτίσαμε τις υπηρεσίες μας με τη συμβουλευτική εργασία. Συνεργαζόμαστε με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε οι ωφελούμενες γυναίκες που λαμβάνουν στήριξη από τις δομές μας να έχουν και νομική βοήθεια και υποστήριξη, η οποία σαφώς, όπως άλλωστε και κάθε υπηρεσία μας, παρέχεται στις γυναίκες δωρεάν. Καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες ώστε να αναβαθμίζονται συνεχώς όλες οι δομές του δικτύου, ενώ στοχεύουμε στη διατήρηση των δομών αυτών στους διάφορους δήμους της χώρας μας και μετά τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχει δοθεί νέα παράταση του έργου μέχρι το 2019, ενώ στη συνέχεια εργαζόμαστε στην κατεύθυνση οι δομές αυτές να στηρίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας αναφέρω από τον Νοέμβριο του 2016 έως σήμερα 5.000 γυναίκες επισκέφτηκαν τα συμβουλευτικά κέντρα, 360 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες φιλοξενίας, ενώ η γραμμή SOS 15900 δέχτηκε 4.266 κλήσεις που αφορούσαν περιστατικά βίας και 113 ηλεκτρονικά μηνύματα. Ακόμα και οι αριθμοί μαρτυρούν τη μεγάλη ανάγκη στήριξης των δομών αυτών, αφού καθημερινά μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων στελεχών μας, μπορούν εχέμηθα και χωρίς κανένα κόστος να λαμβάνουν βοήθεια τόσες πολλές γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Επίσης, ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο και την ουσιαστική ισότητα των φύλων, στο οποίο εμπεριέχονται και προσδιορίζονται τα θέματα βίας, ενώ δίνονται και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους. Το νομοσχέδιο αναμένουμε να εισαχθεί σύντομα στη Βουλή και να ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Πιστεύω 8 Μάρτη να έχουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση που να χαιρόμαστε για το συγκεκριμένο αυτό νομοσχέδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονιμότητα των δομών στις οποίες μόλις αναφέρθηκα κατοχυρώνεται και από συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα. Επιπλέον, συμβάλαμε στη συγκρότηση υποομάδας στη Βουλή για την εμπορία ανθρώπων. Μελετάμε μέσω της σύστασης διεπιστημονικής ομάδας έργου από τα τέλη του 2016 το ζήτημα της πορνείας υπό το πρίσμα και τις καλές πρακτικές νομοθέτησης που θέτει το σκανδιναβικό μοντέλο και το γαλλικό, πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα της πορνείας. Η θέση της Γενικής Γραμματείας είναι ότι η πορνεία δεν αποτελεί επάγγελμα, αλλά είναι μορφή βίας και πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε να συνεργαστούμε με όλη την κοινωνία. Ακόμα, η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών περιέχεται και σε επιπλέον πολιτικές μας ως εξής.
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Γενικής Γραμματείας για τη χρονική περίοδο 2016-2020, η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί τομέα άμεσης προτεραιότητας. Μέσω του Εθνικού Σχεδίου, αλλά και πέρα των ανωτέρων στόχων, επιδιώκουμε την επικαιροποίηση και ανάπτυξη εργαλείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σύστημα ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο δίκτυο δομών. Την ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα έμφυλης βίας. Την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης στα στελέχη του δικτύου δομών, την ψυχολογική εποπτεία των στελεχών για την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους, την παροχή υπηρεσιών δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα βίας, την επίβλεψη, παρακολούθηση και το συντονισμό του δικτύου κλπ. Την αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου. Την παρατέρω ανάπτυξη συνεργασιών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, επιμόρφωση επαγγελματιών και ανάπτυξη δικτύωση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των γυναικών, τράφικιν, εκφοβισμού κατά των γυναικών, βίας κατά ηλικιωμένων γυναικών, γυναικών με αναπηρία, βίας μεταξύ νεαρών ζευγαριών, ακροτηριασμών γυναικείων γενετικών οργάνων, πρώιμων και εξαναγκαστικών γάμων, περίπτωση των Ρωμά στην Ελλάδα, βίας κατά των γυναικών Ρωμά στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, εδώ και ένα πλέον χρόνο περίπου, στη Γενική Γραμματεία λειτουργεί το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων με στρατηγικό στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητα σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και τη συμβολή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων. Η δομή του Παρατηρητηρίου βασίζεται στα 12 πεδία παρέμβασης του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες το Σεπτέμβριο του 1995 στο Πεκίνο, ένα από τα οποία είναι και η βία κατά των γυναικών. Μέσω των δυνατοτήτων που μας παρέχει το παρατηρητήριο επιδιώκουμε επίσης τη δυνατότητα μηνιαίου απολογισμού του έργου των δομών, αναδομή και συνολικά από την βάση δεδομένων της ΕΕΤΑ, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να αποστέλλονται στο παρατηρητήριο της Γενικής Γραμματείας για την Ισότητα των Φύλων, όπου θα παράγονται ετήσιες εκθέσεις για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα των πολιτικών και των διαστάσεων του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας κάθε φορά τον παλμό της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα, προσπαθούμε να συμβαδίζουμε με τις ανάγκες που μεταγγίζει ο κοινωνικός απόϊχος, με στόχο την εξάλληψη των φαινομένων ανισοτήτων που συχνά διαταράσσουν την κοινωνική μας συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο και θέλοντας να ρίξουμε φως και τις σταθέωτες πτυχές της σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες τα κρούσματα είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα και ανακοινώσιμα, αποφασίσαμε εν όψη και της μεθαυριανής επετείου να δημιουργήσουμε 4 σποτάκια με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο στόχος αυτής μας της δημιουργίας είναι να διαφαίνεται η λεπτή και συχνά καθόριστη γραμμή που συχαίει το κοπλιμέντο με τη σεξουαλική παρενόχληση. Επιμέρους στόχος μας είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη γύρω από τη σοβαρότητα της θεματικής, ώστε αν χρειαστεί να απευθυνθεί στις δομές μας. Κυρίως όμως θελήσαμε να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα θέμα που υπορβαίνει τα σύνορα και μπορεί να λάβει χώρα σε αρκετά πεδία του βίου μας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στον τομέα της υγείας ή και αλλού, προκειμένου να πάψουν πια να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αναπαραγωγής του φαινομένου. Μας έκανε λοιπόν εντύπωση, αλλά μας προκάλεσε και αναγανάκτηση, αυτή η εξόδειξος του Ιατρικού Συλλόγου, που θέλοντας κατά τη γνώμη μου να κουκουλώσει το πρόβλημα, ουσιαστικά μας είπε να φημώσουμε τη δράση μας, να αποφσύρουμε το σποτάκι. Θέλω να σας πω εδώ ότι όπου έχουμε παιχθεί αυτά τα σποτάκια έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις, την επιβράβευση και από τους ίδιους τους γιατρούς. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρόκειται να φημώσουμε καμία δράση μας με την άδεια του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που εχθές μαζί με την αγωγή από τον Ιατρικό Σύλλογο ήρθε και η άδεια από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Σήμερα είναι ελεύθερα αυτά τα σποτάκια να παίζονται και επίσημα από όλα τα τηλεοπτικά μέσα. Και εδώ... και εδώ θα καλέσουμε και τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Σύλλογο να αφήσουν τις υπερφυγές,
να μην κουκουλώνουν τα προβλήματα και να έρθουν να συνεργαστούμε μαζί προκειμένου να αναδείξουμε το θέμα και μαζί να βρούμε λύσεις για την αντιμετώπιση του. Όλες οι προαναφερθήσεις ενέργειες μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και στην ανάπτυξη πεδίων που θα πρέπει να βελτιωθούν ή και να αλλάξουν, ώστε η βία κατά των γυναικών να αποτελέσει πια μια υπόθεση του παρελθόντος. Από πλευράς μας, με παρεμβάσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες και διευρυμένες συνεργασίες, αγωνιζόμαστε καθημερινά για την εξάλληψη της έμφυλης βίας. Άλλωστε, αξίζει να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο χρόνο το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της έμφυλης βίας εξασφάλισε στη χώρα μας διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, ο οποίος επέλεξε και την Ελλάδα μεταξύ των 42 κρατών από όλες τις γεωγραφικές χώρες με τις βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές ισότητας των φύλων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης σε συνδυασμό με την καθημερινή μας δράση για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αναμένεται να δώσουν τέλος στο όποιο καθεστώς ατιμωρησίας, αποεγκλωβίζοντας παράλληλα όλες εκείνες τις γυναίκες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας που συνεχίζουν να ζουν στη σκιά της. Αυτά τα ολίγα, συσσαγωγικά, και ευχαριστώ για την προσοχή σας.